Η μεγάλη αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατία για την ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού της Ούρσουλα και του Χάικο Φόντερ Λάιεν από την ελληνική κυβέρνηση έγινε θέμα στον ιταλικό τύπο. Η κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας La Verità, που σημαίνει αλήθεια, κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς την πρόεδρο της Κομισιόν για μεσολάβηση υπέρ της εταιρείας όπου εργάζεται ο σύζυγός της για να λάβει παχυλή επιχορήγηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, μετά την τραγική κρίση χρέους και μετά την αποπληρωμή της τελευταίας δόσης του δανείου πριν από 2 μήνες, είναι πάντα μια νόστιμη μπουκιά για τους ξένους επενδυτές. Το κατάλαβε ακόμη και ο Χάικο Φόντερ Λάιεν, σύζυγος της Προέδρου της Κομισιόν, ο οποίος κατόρθωσε να μπει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύοντας την Αμερικανική Orgenesis Incorporated, την πολυεθνική εξειδικευμένη σε γονιδιακές θεραπείες, στην οποία ο πρώτος κύριος κατέχει τη θέση του ιατρικού διευθυντή. Στη συνέχεια, η Ιταλική εφημερίδα κάνει μια λεπτομερή αναφορά στη χρηματοδότηση. Η Διυπουργική Επιτροπή για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, της οποίας προείσταται ο Έλληνας Υπουργός Αναπτύξεως Άδωνης Γεωργιάδης, ενέκρινε επένδυση της κοινοπραξίας της ελληνικής Theracell SA και της Orgenesis Incorporated ύψους 83 εκατομμυρίων ευρώ, διασφαλίζοντας μάλιστα κρατική επιχορήγηση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Μια μεγάλη επιτυχία για το σύζυγο της Ursula von der Leyen, που κατάφερε να φέρει στην Orgenesis μια εταιρεία εισηγμένη στο Nasdaq και ελεγχόμενη από το Vanguard Fund, ένα έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδος παραγωγής θεραπείων και τη λειτουργία εργαστηρίων έρευνα στην Κόρινθο. Και αναφέρει ακόμη, αφήνοντας αιχμές για την Ursula von der Leyen. Η κρατική επιχορήγηση ακολούθησε την επίσκεψη της Ursula von der Leyen στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2021. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν προσκεκλημένη της ελληνικής κυβερνήσεως σε εκδήλωση στην αρχαία αγορά που διοργανώθηκε για την επίσημη ανακοίνωση της έγκρισης του ελληνικού προγράμματος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μια πολύ εγκάρδια επίσκεψη που επισφραγίστηκε με ένα μεγάλο περίπατο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έως το ναό του Ηφαίστου. Η κρατική επιχορήγηση των 32 εκατομμυρίων ευρώ στην κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η εταιρεία του σύζυγου της Ursula von der Leyen, έρχεται μερικούς μήνες αργότερα και ανακοινώνεται από το Bloomberg, χωρίς να αναφερθεί όμως το όνομα του Χάικο.